Η χθεσινή, όπω και οι επόμενε, ενδέχεται να είναι οι παμπατραϊκέ ημέρε θερμομέτρου. Γέμισε το διαδίκτυο από χθε το πρωί με φωτογραφίε θερμομέτρων με ένδειξη πυρετού. Φαίνεται πω ο κορονοϊό θέρισε κατά τη διάρκεια τη καρναβαλική περίοδου, αφού μπορεί να μην έγιναν παρελάσει, αλλά κανένα μέτρο δεν τηρήθηκε. Οι λοιμοξιολόγοι πίστευαν πω η κατάσταση θα ελεγχόταν στα καταστήματα διασκέδαση, όμω αυτό που συνέβη στα υπέθε, η απάτη και το συνωστισμό του διέψευσε. Τρανή απόδειξη του τι θα συνέβαινε ή από την πέμπτη κίνηση στον σταθμό των υπεραστικών λεωφορείων στον Κυφισό, ενώ επιβεβαίωση των όσων είχαμε προβλέψει, ο όγκο των καρναβαλικών σκουπιδιών τη νύχτα του Σαββάτου και τα ξημερώματα τη καθαρά Δευτέρα. Δεκάδε είναι τα θερμόμετρα που ανέβηκαν με ενδείξει πυρετού σε Instagram και Facebook από χρήστε ηλικία 16 έως και 25 ετών. Σύμφωνα με όσα δήλωναν οι περισσότεροι, δεν πήγαν νοσοκομείο και νοσούν στο σπίτι του στηρώντα τα μέτρα και το πρωτόκολλο. Έγραφαν δηλαδή πω άντε να δω πώ θα περάσω 5 ημέρες στο σπίτι. Αναμενόμενο χαρακτηρίζει ό,τι συνέβη ο διοικητή τη 6 Υγειονομική Περιφέρεια. Μένει να δούμε αν αυτό θα μείνει ω έχει ή αν τι επόμενε ημέρε θα έχουμε αύξηση νοσηλειών, δήλωσε ο κύριος Καρβέλη. Μέχρι τέλο τη εβδομάδα θα έχουμε δει την πλήρη εικόνα από το καρναβάλι, δηλώνει η πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρα, Άννα Μαστοράκου.